Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός και σήμερα πρόεδρος του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, έφτασε στην περιοχή όπου και συναντήθηκε με μέλη του κινήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξόρμηση στέλεχων του Κηδισσό σε όλη την περιφέρεια, προκειμένου, όπως δήλωσε ο Γιώργος Πεταλωτής, οι πολίτες να ακούσουν τις θέσεις και τις προτάσεις του κινήματος σε μια τόσο σημαντική και κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Ο κ. Πεταλωτής σχολίασε και τις κινήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Τώρα που αποδεικνύεται πλέον και μετά την διακυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, αλλά και με την κυβέρνηση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι πολύ εύκολο να λες μεγάλα λόγια όταν είσαι στην αντιπολίτευση και πάρα πολύ εύκολο να πετροβολείς μεταφορικά δίθεν επευκαιρία των μνημονίων αυτούς που βγάλαν τα κάστανα από τη φωτιά στην κυριολεξία. Αποδεικνύεται όμως ότι όποιος έχει θέσεις και προτάσεις είναι αυτός που έχει και μια σταθερότητα και σοβαρότητα για το μέλλον της χώρας. Όπως δήλωσε ο κ. Πεταλωτής, στις συγκεκριμένες συναντήσεις στελεχών του Κηδισσό με τον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς είναι οι πρώτες σε μια μεγάλη οργανωτική προσπάθεια που γίνεται. Και ειδικά εδώ στην περιοχή του Εύρου, όπως και, στη Ροδόπη, το επόμενο στάδιο στις αμέσως επόμενες μέρες είναι η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος, έτσι ώστε αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει τις αμφιβολίες, αυτός ο κόσμος ο οποίος βλέπει την πραγματικότητα, να μπορέσει να στελεχώσει το κίνημα, όχι για να υπάρξει άλλο ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, αλλά για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές για το χώρο της κεντροαριστεράς και μάλιστα όταν αποδεικνύεται σήμερα περίτρανα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπήρχε μία προσδοκία από τον κόσμο ότι μπορεί να εκφράσει αυτό το κομμάτι, αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να το εκφράσει είτε από τις ιδεολειψίες του, είτε από την επικυριαρχία, την ιδεολογική του καμένου.